Αυτή τη φορά θα τα πούμε με μία από τις πρωταγωνίστριες, την Μαρία Παπαβασιλείου που είναι τώρα στην γραμμή μας, ή Μπίλη όπως έχω μάθει να την αποκαλούν στο Ιβανόφιο. Γεια σου Μαρία. Καλησπέρα σας. Γεια σου Μπίλη. Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε. Πολλά συγχαρητήρια. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε και είμαστε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Και είμαστε καλά όταν βλέπουμε και τέτοιες ομάδες του Ηρακλή να πρωταγωνιστούν. Έχετε βαλθεί να τους τρελάνετε όλους από ό,τι φαίνεται σήμερα. Σήμερα εννοώ, έτσι φέτος. Φαίνεται. Από τη δεύτερη αγωνιστική και μετά το πήραμε απόφαση. Και μάλλον τα πήρατε στο κρανίο στις αίρες, έτσι. Είπατε δεν θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα και δεν ξανάγινε. Κοιτάξτε να δείτε. Ήταν μέσα στις αίρες. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει πληγώσει και συνεχίζει να μας πληγώνει μέσα και σήμερα. Γιατί για τον μοναδικό λόγο θα μπορούσε να μην είχε γίνει. Αλλά από την άλλη οι Σέρες είναι ένα πολύ δυνατό ρόστερ που αν δεν είχαν τους τραυματισμούς που έχουν τώρα πιστεύω ότι δεν θα ήταν σε αυτή τη θέση που είναι τώρα βαθμολογικά. Είναι στην τέταρτη θέση, εντάξει. Είναι παρόλο αυτά στην τέταρτη θέση, φανταστείτε και με τους τραυματισμούς που έχουν, έτσι. Ναι. Εγώ βλέπω πλέον μια πολύ ωραία βαθμολογία μπροστά μου, γιατί η ώρα κλείσει 27. Πολύ ωραία είναι, να μείνει έτσι μέσα και το τέλος. Φτού, να μην σας ματιάξουμε. Τι σας έχει κάνει να είστε οι καλύτερες, να είστε πρώτες και να μην καταλαβαίνετε τίποτα, είτε πηγαίνετε εκτός έδρας, είτε παίζετε στο Ιβανόφιο, είτε είναι ο Άρης, είτε είναι η Πηλαία, είτε είναι το Ρήσιο, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος, κερδίζετε και μάλιστα περισσότερα παιχνίδια, αν δεν κάνω και λάθος Μαρία, και εύκολα σχετικά, όπως το πρόσφατο με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το 2018 έχουμε μπει πολύ δυνατά στο παρκέ, έχουμε κάνει τρεις, θεωρητικά ήταν δύσκολες νίκες, τις κάναμε εμείς εύκολες. Τώρα δεν είναι ότι ξαφνικά μπήκε κάτι μέσα μας. Είμαστε μια ομάδα που ουσιαστικά δεν έχει κάνει προετοιμασία. Αν το καλοκαίρι δεν κάνεις προετοιμασία είναι πολύ δύσκολο μετά. Ναι. Διότι ήρθαμε αργά κάποιες που δουλεύαμε, κάποιες ήταν τραυματίες και ουσιαστικά και μαζί με την αλλαγή του προπονητή στη δεύτερη αγωνιστική ήταν όλα καινούρια. Θεωρώ ότι αυτό που μας έχει κάνει και έχουμε καλύτερο πρόσωπο το 2018 είναι ότι δουλέψαμε πολύ τα Χριστούγεννα. Είχαμε χρόνο δηλαδή να βρεθούμε στο γήπεδο. Κάναμε μια μίνι προετοιμασία για να καλύψουμε το κενό και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή φόρμα. Μιας και αναφέρθηκε στον προπονητή σου, από ό,τι έχω μάθει, συζητώντας και με τον ίδιο, γνωρίζεστε πάρα πολύ καλά γιατί ήσασταν μαζί και στην Α1 στο φιλαθλητικό. Είμαστε μαζί και πριν δύο χρόνια όταν ήταν στον Ηρακλείο assistant. Ακριβώς. Είμαστε σε ξέρει και τον ξέρεις, έτσι. Τα προηγούμενα δύο χρόνια βέβαια τον είχα σαν δεύτερο προπονητή. Ναι. Πρώτη φορά τον έχω σαν πρώτο, αλλά τα καταφέρνει περίφημα. Τι είναι αυτό που έχει κάνει από τις αίρες όπου σας ανέλαβε, πέρα από τη δουλειά που μας είπε στα Χριστούγεννα, που από ό,τι καταλαβαίνω σας έκανε πολύ καλό και αυτό φαίνεται. Γενικά τι έχει αλλάξει την ομάδα για να είστε πρωταγωνίστριες. Θα το ξαναπώ για δεύτερη φορά, να μπαίνετε μέσα στο γήπεδο και να μην καταλαβαίνετε τίποτα, κερδίζετε και μόνο αυτό. Αυτό που σας είπα και πριν ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, πέρα από τον προπονητή εντάξει. Το ρόστερ μας είναι, θεωρώ, 10 επίπεδα πιο πάνω από τα υπόλοιπα ρόστερ της Α2. Απλά αυτό που μας έλειπε ήταν η προπόνηση. Από τη στιγμή που κάνουμε προπόνηση και δεν έχουμε τραυματισμούς, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει κανείς να μας κερδίσει. Είπα ξυλό, έτσι μην... Να το χτυπήσω. Ακούγεται. Το χτύπησα. Εντάξει. Έχω και τα σκονάκια μου, να ξέρεις. Και βλέπω στα σκονάκια μου στατιστικά που γίνεται κάτι το οποίο πραγματικά το βλέπω, το ξαναβλέπω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν ξέρω εσύ αν έχεις εξήγηση. Βλέποντας την λίστα με τους σκόρερ στην Α2, τα πρώτα 12 κορίτσια δεν υπάρχει αθλήτρια του Ηρακλή. Ναι. Και πώς θα έρθει τώρα ο Πάτρικ Ογκουσότο και θα πει πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή βλέπεις μια ομάδα που είναι στην κορυφή με 3 βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη Πηλαία και δεν έχει αθλήτρια που είναι στη λίστα των πρώτων 12 σκόρερ της κατηγορίας. Και λες, τι γίνεται, βάζει κάθε μία σε κάθε μάτς 5 πόντους. Τι ακριβώς συμβαίνει, εξήγησέ μας. Είναι σπουδαίο αυτό, έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν το ξαναδεί. Θεωρώ ότι καταρχήν κάτι που δεν ξέρω να παίξει στα στατιστικά σου είναι ότι τα τελευταία 2-3 παιχνίδια τελειώνουν με το μάτς με περίπου μέσο 20 assist. Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη, σε χάσαμε λίγο Μαρία, η γραμμή. Είπες κάθε μάτς. Ότι τα τελευταία 2-3 παιχνίδια, μπορεί και πιο πριν, δεν θυμάμαι, τελειώνουν με το παιχνίδι με 20 assist μέσο όρος, όλη η ομάδα. Άρα σκοράρετε όλες. Σκοράρετε όλες. Έτσι, πασάρουμε όλες και σκοράρουμε όλες.
Μεγάλο ρόλο σε κάθε ομάδα, κάθε παίκτρια να έχει ένα ρόλο. Κάθε παίκτρια που θα μπει μέσα να ξέρει τι πρέπει να κάνει και τι μπορεί να κάνει. Το καλό με το roster μας είναι ότι δεν περιμένουμε μόνο από μία να τραβήξει, είτε αυτό είναι score, είτε αυτό είναι άμυνα, είτε rebound. Θεωρώ ότι υπάρχει πολλή ομαδικότητα σε αυτή την ομάδα. Και αυτό είναι που, αυτός είναι ο λόγος που δεν υπάρχει καμία scorer στην πρώτη δεκάδα. Είναι δηλαδή δεν απίστευτο είμαστε, δεν είναι στατιστικό. Μία παίκτρια, είμαστε 12. Είναι απίστευτο στατιστικό, πραγματικά. Δεν το συναντάμε, γιατί όταν ακούς για μια ομάδα που είναι πρώτη, συνήθως και στις κατηγορίες βλέπεις συνέχεια αθλητές ή αθλήτριες, ανάλογα αν είναι άντρες, γυναίκες, ψηλά. Και την εξήγηση μας την έδωσες και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Είστε ομάδα και εκτός γηπέδου, δηλαδή είστε φίλες, είναι τέτοιο το κλίμα που σας κάνει να νιώθετε καλά? Είναι το κλίμα, είναι πάρα πολύ ζεστό, είναι η αλήθεια. Μην σας πω ότι έχουμε πάλι και πολύ αέρα τελευταία. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ταιριάζουμε και ηλικιακά, δηλαδή αν εξαιρέσει τη Γιαννοπούλου που όπως την κορυδεύουμε ότι είναι η γιαγιά της ομάδας. Κατά τα άλλα, ο μέσος όρος ηλικίας είναι 20 χρονών, δηλαδή ταιριάζουμε ηλικιακά. Τη φάγατε την κοπέλα, λίγο... γιαγιά. Γριά, ναι, ω Ηρακλή. Γριά, ναι, αυτό το δέχομαι. Γριές είμαστε όλοι. Γριές είστε όλοι. Ναι. Αυτό το δέχομαι. Αυτό το δέχομαι. Αυτή είναι η γιαγιά. Είμαστε πολύ γριές όλες. Είστε έτσι, έχετε δεθεί. Είμαστε και εντός και εκτός. Είμαστε. Αυτό βέβαια εντάξει, μπορεί να σας το πει και ο προπονητής μας. Ναι. Κάτι έχω ακούσει. Μπορεί να μιλάμε λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει. Κάτι έχω ακούσει. Μαρία, ακολουθεί τώρα ένα μάτς που δεν ξέρω, είναι από αυτά που λέμε πονηρά στην Κατερίνη με τον Πιερικό Αρχέλα την Κυριακή. Θέλει προσοχή να υποθέσει. Είναι πολύ πονηρό. Αλλά όχι μόνο αυτό, όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Αν θέλουμε να μείνουμε εκεί που είμαστε, πρέπει κάθε Κυριακή, κάθε μάτσο να αντιμετωπίζουμε σαν τελικό. Αυτό είναι το μυστικό μέχρι στιγμής και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Είτε είναι Κατερίνη, είτε είναι Ερήσιο, είτε είναι Πηλέα, είτε είναι Άρης. Εμείς κάθε εβδομάδα ασχολούμαστε ξεχωριστά με τον καθένα. Δεν μπορώ κλείνοντας να μην σε ρωτήσω πόσες φορές σκέφτεστε, πέρα από αυτά που κάνετε και είστε στην κορυφή με 3 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο, την Α1. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Κάθε προπόνηση, κάθε βράδυ στον ύπνο σας, δεν ξέρω, γιατί η Α1 είναι Α1, έτσι. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τον Ηρακλή που καταλαβαίνεις πάρα πολύ ότι ναι μεν είναι γυναικείο μπάσκετ, αλλά να είσαι σίγουρο ότι του χρόνου με το καλό στην Α1 θα βλέπετε αρκετό κόσμο στο Ιβανόφιο να σας παρακολουθεί. Μακάρι, μακάρι, το ευχόμαστε αυτό. Ήδη βλέπουμε τελευταία κάποιους που δεν είχαμε κόσμο. Που έρχονται, εσείς τους φέρνετε. Εσείς τους φέρνετε. Ναι. Ναι, χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό και δεν θα μπορούσα κι εγώ κλείνοντας να μην αναφερθώ στον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από όλα αυτά, που είναι η Λίνα η Τραμουντάνης, που κρατάει την ομάδα εδώ και πολλά χρόνια. Βεβαίως. Που το όνειρό της ήταν να πάει στην Α1, ακόμα δεν έχει πάει, αλλά εντάξει, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Καλά το πάτε, και... καλά το πάτε. Καλά το πάμε, καλά το κρατήσουμε. Και δεν θα μπορούσα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους των κοριτσιών από τη Λίνα για την προσπάθεια που κάνει και ότι να ξέρετε ότι θα τα ανοίξουμε φέτος. Υγεία πάνω απ' όλα να σου ευχηθώ και σε σένα και στα υπόλοιπα κορίτσια. Να συνεχίζετε να μας κάνετε να χαιρόμαστε κάθε Κυριακή απόγευμα. Και θα δεσμευτώ όπως δεσμεύτηκα πριν από πόσο καιρό έχει που παίξαμε με τον Άρη. Έχει κανένα μήνα παραπάνω, δεν θυμάμαι. Παραπάνω. Θα δεσμευτώ και σε σένα πλέον στον αέρα ότι εφόσον συνεχιστεί αυτό, η εκπομπή θα συνεχιστεί και ανάλογα. Όσον αφορά εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Έγινε Μαρία. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν.